παιχνίδι είναι μια ευγενική προσφορά από τη Σχολή Οδηγών Ηρακλής Κουτουνίδης. Φίλιδρο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-434-888. Μειωμένες τιμές σε φίλους του ρεσιτεχνικού ποδοσφαίρου. Για την Β' ρεσιτεχνική, τέταρτος όμιλος. Εδώ στα Λαγινά, Εθνικός Λαγινών Δόξα Περιβολακίου. Με την ομάδα των Λαγινών και με ένα βαθμό να στέφεται πρωταθλήτρια, η ομάδα του Περιβολακίου θέλει τη νίκη. Όλα έτοιμα για την σέντρα, τη ξεκινάει το παιχνίδι. Εθνικός Λαγινών Δόξα Περιβολακίου. Ένα κόρνο τώρα που κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Τελείται το κόρνερ. Για να δούμε κεφαλιά και γκολ. Να το 1-0 από τον Κουτουνίδη. Ανοίγουν το σκόρ οι γηπεδούχοι. Μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης πανηγυρίζουν έξαλλα εδώ οι παίκτες των Λαγινών. Με τον Κουτουνίδη εκεί να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Μπαλαβάνη. 1-0 λοιπόν η ομάδα του Εθνικού Λαγινών. Πολύ νωρίς έπεσε εκεί, δεν μπόρεσε ο Μπαλαβάνη. Το πλάγιο για την ομάδα του Εθνικού Λαγινών. Θα γίνει το γέμισμα, νέα απομάκρυση. Θα πάρουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Θα γίνει μια μπαλιά και για το Δανά βγαίνει ο Καλατζής και μπλοκάρει. Πλάγιο για τη Δόξα Περιβολακίου. Εκτελείται δυνατά το πλάγιο. Απομάκρυση της μπάλας και από τους αμυντικούς. Συνέχεια στη φάση με τον Κόντρα. Καπανάτζε, Καπανάτζε θα κάνει το σούτι μπάλα out. Το παιχνίδι είναι μια ευγενική προσφορά από τη Σχολή Οδηγών Ηρακλής Κουτουνίδης. Φίλιδρο Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-434-888. Μειωμένες τιμές σε φίλους του ρεσιτεχνικού ποδοσφαίρου. Δεύτερο ημίχρονο στη σέντρα του Δόξα Περιβολακίου. 1-0 το πρώτο ημίχρονο. Ένα φάουλ τώρα μακρινό εκτελείται. Για να δούμε, βγαίνει ο Καλαϊτζής. Δεν βρίσκει κανείς την μπάλα και θα καταλήξει στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει η ομάδα του Περιβολακίου με το μακρινό φάουλ εκεί από τον Γκιζάρη. Δεν βρήκε κάποιος την μπάλα. Αυτή θα καταλήξει στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν η Δόξα Περιβολακίου ισοφαρίζει σε 1-1 στο 47. Με την έναρξη σχεδόν του δευτέρου ημιχρόνου, το παιχνίδι ξανά στα ίσια. Άστοχη έξοδο εδώ του Καλαϊτζή. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 1-1 λοιπόν για το Περιβολάκι. Θα γίνει σέντρα από τον Μαμουλίδη για τον Καπανάτζε. Καπανάτζε θα κάνει το σούτ. Καλαϊτζής πέφτει και μπλοκάρει. Η γηπεδούχη τώρα με τον Μπεζιάννη. Μπεζιάννη αλλάζει την μπάλα. Για να δούμε. Παίζουν το 1-2 εκεί έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθούν να διώξουν οι αμυντικοί. Φωτογλίδης θα κάνει το σουτ. Πέφτει ο Μπαλαβάνης και τελικά η μπάλα γκολ. Από το σουκάντο. Έκανε το σουτ ο Φωτογλίδης. Έπεσε ο Μπαλαβάνης. Απόκρουση. Ήρθε ο σουκάντος από κοντά και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν η ομάδα Εθνικού Λαγινών ξαναπαίρνει το προβάδισμα. 2-1 με τον σουκάντο το 65. Η ομάδα της Δόξας τώρα με τον Αγγιζάρη, μια βαθιά παλιά, η κεφαλιά από τον Μαμουλίδη, μπάλα έξω. Η Δόξα Περιβολακίου τώρα στην επίθεση με τον Κρόκο, η σέντρα θα βγει μες στην περιοχή. Για να δούμε εδώ, θα γίνει το σούτ πάνω σε σώματα, το σούτ του Μαμουλίδη. Ένα φάουλ τώρα με τον Παναγιωτούδη. Με πας εκτελεσμένο. Κόντρα θα κάνει τη σέντρα. Και μια κεφαλιά μπροστά πίσω. Θα γίνει το γέμισμα εκεί. Σέντρα σούτ ήταν πιο πολύ από τον Σλουπκίδη. Μπάλα έξω. Φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους. Εκτελείται το φάουλ. Η μπάλα έρχεται μες στην περιοχή. Κεφαλιά. Εδώ θα χαθεί η ευκαιρία από τον Σουκάντο. Κόρνερ τώρα για τη Δόξα Περιβολακίου με τον Κόντρα.
Αρκετός κόσμος τώρα στην περιοχή του Καλαϊτζή. Κόντρα, εκτελεί το κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι μακρύνει την μπάλα και πάλι στον κόντρα. Αυτός θα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιάκι από τον Καπανάτζη, μπάλα έξω. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Εκτελείται το φάουλ. Μια κεφαλιάκι από τον αρχηγό, τον Μπεζιάννη, η μπάλα out. Προσπαθούν τώρα εδώ οι παίκτες του Εθνικού Λαγινών. Μια παλιά αριστερά στο Σουκάντο. Προσπαθεί να πλασάρει η μπάλα. Θα περάσει μόλις out. Ευκαιρία εδώ να γίνει το 3-1. Πλάγιο τώρα για την ομάδα του Εθνικού Λαγινών. Εκτελείται δυνατά. Από αριστερά τώρα γηπεδούχοι. Θα γίνει σέντρα, κεφαλιά και φοβερή απόκρουση εκεί από τον Παλαβάνη. Η κεφαλιά από τον Μπεζιάννη. Μπάλα κόρνερ. Θα ξαναπάρουν οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε τον κόντρα τώρα μέσα στην περιοχή. Θα πέσει, θα χάσει το κοντρόλ. Θα γίνει τελικά το σούτ από τον Σλουμπλίδη. Την μπάλα έξω. Αλλάζουν την μπάλα τώρα, παίξει δόξης περιβολακίου. Προθυμένη μπάλα για τον Δανά. Φεύγει από αριστερά ο Δανάς. Θα γίνει εκεί το μαρκάρισμα. Στο έδαφος ο Δανάς. Ο κ. Βουρνέλης λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν έδωσε κάτι εδώ στο μαρκάρισμα από τον Κατσινούλα πάνω στο Δανά. Ο διαιτητής είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Φάουλ τώρα με τον Μαμουλίδη για την Δόξα. Εκτελείται η μπάλα out. Και η νίκη του αγώνα. Για τελευταία φορά σφυρίζει ο κύριος Βουρνέλης. 2-1 ο Εθνικός Λαγινών. Πανηγύρια βέβαια τους γηπεδούχους που ανεβαίνουν στην Α κατηγορία. Τελικό αποτέλεσμα σήμερα, Εθνικός Λαγινών δόξα περιβολακίου 2-1. Και βλέπουμε εδώ τους παίκτες των Λαγινών να πανηγυρίζουν μέσα στη βροχή με τους φιλάθλους των Λαγινών. Από την καινούργια περίοδο λοιπόν η ομάδα του Εθνικού Λαγινών του κυρίου Κουτουνίδη στην Α κατηγορία.